Λοιπόν, ένα μάθημα ακόμα ξεκινάει. Sax Electro Online Lessons. Να κάνουμε και λίγο πιο normal φωτισμό. Okay. Ευχαριστώ που είστε μαζί μου. Έχουμε μιλήσει λοιπόν για τις ματζόρε κλίμακες, τους τρόπους της ματζόρε και πώς τους βρίσκουμε. Και τρίφωνες και τετράφωνες διατονικές συγχορδίες. Όταν λέω διατονικές συγχορδίες, τι εννοώ? Εννοώ τις συγχορδίες που ξεκινάνε πάνω από την κάθε νότα της κλίμακας. Η κλίμακά μας και γενικά ό,τι λέμε εδώ πέρα μπορεί να τα λέμε στα ελληνικά προφορικά, ντο, ρε, μι, φα, σολ κλπ. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε τουλάχιστον να τα διαβάζουμε στα αγγλικά, γιατί ό,τι έχει σχέση με τον jazz αυτοσχεδιασμό έρχεται και η σημειογραφία και η θεωρία και τα πιο πολλά έτσι, βοηθήματα είναι στα αγγλικά και έρχονται από την Αμερική. Δεν θα επεκταθώ πάρα πολύ σε πολύ σε απλά θεωρητικά. Θα μπω λίγο στο θέμα και θα προχωρήσω στις τρίφωνες συγχορδίες και γρήγορα στις τετράφωνες. Έχουμε τρεις τρίφωνες συγχορδίες, τις οποίες τις χωρίζουμε σε ματζόρε και μινόρε. Η διαφορά ματζόρε και μινόρε είναι στην τρίτη βαθμίδα. Η συγχορδία είναι μία σειρά από νότες οι οποίες ηχούν όλες μαζί, σε αντίθεση με τη μελωδία που οι νότες ηχούν διαδοχικά μία μετά την άλλη. Όταν μιλάμε για αρμονία και κατ' επέκταση για συγχορδίες, μιλάμε για νότες που ηχούν, ακούγονται όλες μαζί, μαζεμένες. Έτσι. Okay. Και πάμε τώρα στην πρακτική φάση. Έχουμε συγχορδίες μεθεβδόμης και κλίμακες. Και τώρα θα πάω στο πρώτο θέμα που συζητήσαμε, που το πρώτο θέμα είναι γιατί εφόσον όλοι οι τρόποι της ματζόρε ξεκινάνε μέσα από τη ματζόρε, εγώ να κάθομαι
να σκέφτομαι την κάθε, τον κάθε τρόπο ξεχωριστά. Και να μην σκέφτομαι, να μην έχω ένα. Γιατί, ξαναείπα, όσο πιο συγκεκριμένος γίνεσαι, τόσο καλύτερη, πιο συνεπής γίνεται η μουσική σου και πιο κατανοητή. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να σε παρακολουθεί και μουσικά να καταλαβαίνει πού πηγαίνεις. Ασυναίσθητα, ας μην ξέρει. Όταν όμως παίζεις γενικώς, όσο και καλό να ακούγεται αυτό, ο άλλος δεν παρακολουθεί τίποτα, απλά ακούει. Δεν τον πας πουθενά όταν παίζεις γενικότητες. Έτσι. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το θέμα το ρυθμικό. Ότι μπορείς με ρυθμικά μοτίβα να γλιτώσεις χρόνο και σκέψη. Δηλαδή, όταν δεν έχεις τις μεγάλες φρασιολογίες, γιατί δεν είσαι ακόμα στην αρχή, μπορείς να δουλεύεις με το ρυθμό. Έχω λοιπόν εδώ πέρα τη Do Majore. Λοιπόν, αυτή θα παίζει τώρα συνέχεια ενότα και εγώ θα παίζω πάνω της και θα κάνω κάποια ρυθμικά και ας βάλω και λίγο ρυθμό, έτσι να μ' ακούτε, να ακούτε λίγο ρυθμάκι. Ο ρυθμός δεν είναι αναμέτρο, αν θα παρατηρήσετε, δηλαδή δεν είναι και καλά η πρώτη μπότα σε αρκετού μέτρου. Απλά μας συνοδεύει, έτσι. Εγώ όμως θα παίζω ρυθμικά πάνω σε αυτό. Και θα παίζω με νότες της συγχορδίας για αρχή και δεν θα βάλω κλίμακα, μόνο νότες συγχορδίας, δηλαδή ματζόρε με μεγάλη έπτωμη. Και τον μπάσο, μόνο νότες της συγχορδίας. Ακούτε, είναι μπάσο, drums και ένα υποτυπώδες πιάνο. Εντάξει. Thank you.
ξεκινήσω και θα παίζω κλίμακα, δηλαδή συγχορδία και νότες της κλίμακας. Εδώ θέλω να πω το εξής, ότι τα παραδείγματα είναι ντο ματζόρε, αλλά εσείς αν παίζετε άλτο σαξοφόνο, δηλαδή μη θες, θα πρέπει να παίζετε σε λα ματζόρε. Αν παίζετε τενόρο σαξόφωνο σε ρε, έτσι, δηλαδή τα σι ύφεση ένα τόνο πάνω από αυτό που βλέπετε και τα μη ύφεση μία τρίτη μικρή κάτω από αυτό που βλέπετε. Οπότε, τώρα παίζω κλίμακα. Μέχρι στιγμής έχουμε μία συνοδεία, μπάσο, drums, ας πούμε, πιάνο. Το πιάνο καλά, υπότιπόδες εννοείται, εντάξει, απλά γεμίζει. Και έχουμε το άκουσμα ενός jazz quartet, ας το πούμε. Και από πάνω παίζουμε, παίξαμε ή νότες συγχορδίας μόνο ή μαζί με την κλίμακα. Αυτό που κάνει πιο συγκεκριμένο ακόμα το παίξιμο, πάνω σε αυτό το φτωχό ακόρντο και τη φτωχή κλίμακα, είναι να πέφτουμε σε ισχυρά μέρη του μέτρου πάνω σε νότες, σε νότες, βασικές νότες της κλίμακας. Δηλαδή όταν τονίζω μία νότα, ή θα είναι νότα της κλίμακας, ή θα είναι ενδιάμεση νότα που μετά θα πέσει σε νότα της κλίμακας. Αυτό είναι καθαρά θεωρητικό, αλλά όσο πιο καλά το έχετε στο μυαλό σας, τόσο καλύτερα είναι. Λοιπόν, να έρθω λίγο πιο κοντά. Λοιπόν, και τώρα θα παίξω ένα άλλο progression. Λοιπόν, εδώ έχω αλλαγές. Τις νότες που αλλάζουν τις βλέπετε κατευθείαν πίσω, είναι το σύστημά μας αυτό το διαδραστικό. Είναι δηλαδή πρώτη, δεύτερη, τέταρτη, πέμπτη βαθμίδα. Εντάξει. Έτσι. Thank you.
Μέχρι στιγμής λοιπόν έχω καλύψει με έναν τρόπο, ας πούμε, να πέσω τα πρώτα ακόρντα από μία ματζόρε σκάλα. Δηλαδή την πρώτη βαθμίδα, τη δεύτερη βαθμίδα, την τέταρτη και την πέμπτη. Είναι βασικές συγχορδίες μιας κλίμακας αυτής, γιατί μπορεί η διαδοχή αυτών των συγχορδιών να σε γυρνάει γύρω-γύρω, έτσι ώστε να έχεις καλύτερο και να μελετάς καλύτερα το άκουσμα μιας τονικότητας. Με αυτόν τον τρόπο που έπαιζα τώρα, τι σκεφτόμουν. Σκεφτόμουν, καταρχήν είχα στο μυαλό μου τη φόρμα, δηλαδή ότι αυτό τα ακόρντα αλλάζουν κάθε μέτρο. Ουσιαστικά ήταν ένα τετράμετρο αυτό. Βασικά δεν ήταν τέσσερα ακόρντα, δεν ήταν τετράμετρο. Ας πούμε ότι ήταν οχτάμετρο, τόσο πάντων, ένα δύο μέτρα τα ακόρντο. Αλλά είχα τη φόρμα στο μυαλό μου, ήξερα ότι θα πέσει το ακόρντο εκεί, δεν έπαιζα ακριβώς με ταυτή. Σε κάθε συγχορδία ήξερα τι συγχορδία είναι που πέφτει, τι νότες της, οπότε ήμουν πιο συγκεκριμένος και κατ' επέκταση ήξερα και την κλίμακα. Αν δηλαδή στεκόταν σε ένα σημείο μόνο η αρμονία, εγώ θα έπαιζα μόνο αυτό που δεν θα έπαιζα διάφορα, θα έπαιζα όπως στην αρχή, στο πρώτο ακόρντο, θα έπαιζα μόνο σε μία κλίμακα. Έτσι. Μπορούμε να το δούμε αυτό, άμα θέλετε. Δηλαδή, να παίξω στην αρχή σε μία κλίμακα και μετά... Να παίξω πρώτα εδώ. Εδώ είναι μόνο μία κλίμακα, εντάξει. Και νότες της κλίμακας και μετά θα γυρίσω στο επόμενο. Επειδή με ρωτάει τώρα ο Μάικολ, ναι, La Maggiore παίζω με το Alto, αλλά παίζω στις συγχορδίες που λέμε, έτσι. Τώρα δηλαδή για αυτούς που παίζουν Alto σαξόφωνο, παίζω La Maggiore εγώ. Για αυτούς που παίζουν τενόρο, σαξόφωνο ή τρομπέτα, παίζω Ρε Ματζόρε. Εδώ είμαι.
μόνο διατονικά ακόρτα, πρώτη βαθμίδα, τέταρτη, πέμπτη, πρώτη, δεύτερη, τέταρτη και πέμπτη. Αυτή είναι μία μελέτη, δηλαδή μέχρι στιγμής σας έχω πει έναν τρόπο να μελετήσετε, ξεκινώντας από τις κλίμακες, από τους τρόπους, τις ματζόρε, από τις συγχορδίες σε σχέση με τους τρόπους, μάλλον, ή το ένα ή το άλλο το τα λες, και μετά έναν τρόπο να μελετήσετε πάνω στο ακόρντεο, δηλαδή στην αρχή με νότες της συγχορδίας και ρυθμικά παίξηματα, όπως και να ακούγεται αυτό, και μετά με νότες της κλίμακας μαζί με τα ρυθμικά πάνω σε ένα ακόρντεο, και μετά όταν ξεκινάμε και συνδέουμε τις συγχορδίες, πολύ εύκολα έχω γνώση από ποια συγχορδία πηγαίνω, έρχομαι και σε ποια πηγαίνω. Εντάξει. Είναι πολύ βασικό αυτό να το έχετε στο μυαλό σας. Λοιπόν, και τώρα θα κάνω άλλο ένα παίξηματάκι από την αρχή. Και εσείς μπορείτε να μου γράφετε αν είναι εντάξει. Θα πηγαίνω σε κάθε συγχορδία. Τις βλέπετε τις συγχορδίες που αλλάζουν, έτσι, στο διαδραστικό. Θα παίζω την τονική της, μόνο την τονική. Κάθε συγχορδία, αλλά καινούργια, θα ξεκινάει με την τονική. Συγχορδία θα παίρνω την τρίτη της. Με αυτόν τον τρόπο, ελπίζω τώρα να με ακούτε, να μπορείτε να με παρακολουθήσετε. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά στο ίντερνετ. Με αυτόν τον τρόπο μπορώ να συνδέω τις συγχορδίες και να μελετάω τη σύνδεση των συγχορδιών. Είμαστε στην αρχή ακόμα, αλλά είμαστε και κοντά στο να βάλουμε ένα ρεπερτόριο να παίξουμε. Δηλαδή, αν αρχίσουμε και καταλαβαίνουμε λίγο τη σύνδεση των συγχορδιών, πώς σκεφτόμαστε δηλαδή, μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να αρχίσουμε να σολάρουμε σε διάφορα κομμάτια εύκολα σχετικά. Και με λίγες αλλαγές. Τώρα, πριν σας αφήσω, θα σας πω κάποια πράγματα στο πώς να βρίσκετε τις κλίμακες της ματζόρε. Έτσι καλώς το μάθημα τελειώνει τώρα. Σε σχέση με τις... δηλαδή, για να προχωρήσω στους τρόπους της ματζόρε, καλό είναι να ξέρω καλά και τις ματζόρε κλίμακες. Απ' έξω λοιπόν πάντα και σκεφτόμενοι και λέγοντας με νότες, έχουμε τις κλίμακες ματζόρε με διέσεις και ματζόρε με υφέσεις. Για τις κλίμακες ματζόρε με διέσεις έχουμε μία σειρά διέσεων που είναι φα, ντο, σολ, ρε, λα, μισή.
Πάντα αυτή η σειρά θα είναι. Δεν θα είναι ποτέ φα, σιλ, ρε, σι, ρε, σολ, λα. Θα είναι ή φαντο, ή φαντο, σολ, ή φαντο, σολ, ρε κλπ. Μέχρι αυτή τη σειρά. Για να βρούμε τις κλίμακες με διέσεις, λοιπόν, πάμε από την τονική μας. Okay. Ένα ημιτόνιο πίσω από την τονική μας, ενώ τα με διέση. Έγινε. Thank you, Mike. Πάμε από την τονική μας ένα ημιτόνιο πίσω, ενώ τα με διέση. Παίρνουμε τη σειρά των διέσεων μέχρι να βρούμε αυτή την νότα και έτσι αυτός είναι ο οπλισμός της κλίμακάς μας. Δηλαδή, πάντα για κλίμακες με διέσεις λέμε, έτσι. Η κλίμακα μη. Ένα ημιτόνιο πίσω σε νότα με διέσεις είναι το ρε διέση. Παίρνω τη σειρά των διέσεων, φα, ντο, σολ, ρε, μέχρι να βρω την νότα. Οπότε, μη ματζόρε έχει φα, ντο, σολ, ρε διέσεις. Μη φα διέση, σολ διέση, λαζί, το διέση, ρε διέση, μη. Έτσι. Οι τονικές των κλιμάκων με διέσεις είναι... Οι τονικές των κλιμάκων με διέσεις είναι ντο, σολ, ρε, λα, μη, σι, φα διέση και ντο διέση. Δηλαδή, όλες οι νότες της ματζόρε σκάλας, αλλά φα διέση και ντο διέση. Έτσι. Οπότε έχουμε, ξαναλέω, η σειρά των διέσεων έχει οπλισμούς με διέσεις και είναι η σειρά φα, ντο, σολ, ρε, λα, μη, σι. Για να βρούμε τις κλίμακες με διέσεις, παίρνουμε από την τονική μας, πάμε ένα ημιτόνιο πίσω σε νότα με διέση, παίρνουμε τη σειρά των διέσεων μέχρι να βρούμε αυτή τη νότα. Και αυτός είναι ο οπλισμός της κλίμακας. Τη λέμε την κλίμακα με νότες και μετά την παίζουμε στο όργανο. Και με αυτή τη λογική μετά βρίσκουμε τους τρόπους, δηλαδή δωρικό σε ένα τόνο πίσω για την τονική της ματζόρε κλπ. Αυτός είναι ο συλλογισμός. Θα τον λέω σε κάθε μάθημα το συλλογισμό. Λοιπόν, και για τις κλίμακες ματζόρε με υφέσεις, όλες οι κλίμακες με υφέσεις έχουν τονική ύφεση εκτός από τη φα ματζόρε που έχει σι ύφεση οπλισμό, μόνο το ξέρουμε απ' έξω. Και εδώ ο τύπος είναι η σειρά των υφέσεων εσύ μιλάρε σ' όλο το φα, το αντίθετο από το φα, ντο, σολ, ρε, λα, μη, σι, και παίρνω τη σειρά των υφέσεων μέχρι την τονική μου και προσθέτω και άλλη μία. Δηλαδή, αν θέλω να βρω τη μη ύφεση ματζόρε, παίρνω τη σειρά των υφέσεων μέχρι την τονική μου, σι, μη, ύφεση, και προσθέτω και άλλη μία, λα. Δηλαδή, η μη ύφεση ματζόρε έχει σι, μη, λα, ύφεσης. Μη ύφεση, φα, σολ, λα, ύφεση, σι, ύφεση, ντο, ρε, μη, ύφεση. Η λα ύφεση έχει σι, μη, λα, η τονική μου και άλλη μία, ρε, υφέσης. Έτσι. Οπότε, όλες τις κλίμακες με υφέσεις, συγγνώμη, ξέροντας τη σειρά των υφέσεων και ξέροντας ότι η φα ματζόρε είναι κλίμακα με υφέσεις και έχει οπλισμό σε ύφεση, την ξέρω μόνη της αυτή, όλες οι υπόλοιπες, η σειρά των υφέσεων είναι similar στον το φα, η τονική μου μέσα στη σειρά. Η τονική μου είναι μέσα στη σειρά των υφέσεων. Παίρνω τη σειρά των υφέσεων μέχρι την τονική μου και προσθέτω και άλλη μία ύφεση και αυτές που έχω είναι ο οπλισμός της κλίμακας. Ανακεφαλαίωση. Κλίμακες με διέσεις και με υφέσεις. Οι κλίμακες με διέσεις είναι ντο, σολ, ρε, λα, μη, σι, φα, διέση και ντο διέση. Όλες αυτές οι κλίμακες έχουν ένα γενικό οπλισμό που είναι φα, ντο, σολ, ρε, λα, μη, σι και επιλέγουμε μέσα σειριακά μέσα από αυτές τις διέσεις για οπλισμό. Για να βρούμε τον οπλισμό στις κλίμακες με διέσεις, πάμε ένα ημιτόνιο πίσω από την τονική της κλίμακας, από αυτές τις τονικές που είπα στην αρχή. Σε νότα με διέση, παίρνουμε τη σειρά των διέσεων που είναι φα, ντο, σολ, ρε, λα, μη, σι μέχρι να βρούμε αυτή τη νότα και αυτές οι διέσεις που βρήκαμε είναι ο οπλισμός της κλίμακας. Και λέμε την κλίμακα με νότες. Ή τη σκεφτόμαστε και την παίζουμε στο όργανο. Δεν διαβάζουμε από πουθενά. Και μετά οι κλίμακες με υφέσεις, εκτός από τη φα που ξέρουμε ότι είναι κλίμακα με υφέσεις και έχει σι ύφεση, οι υπόλοιπες είναι όλες τονική ύφεση. Ρε ύφεση, μη ύφεση, λα ύφεση, σολ ύφεση, σι ύφεση και ντο ύφεση. Λοιπόν, αυτές παίρνουμε τη σειρά των υφέσεων που είναι similar σε το φα μέχρι να βρούμε την τονική μας. Η τονική μας δηλαδή στις κλίμακες με υφέσεις είναι μέσα στη σειρά των υφέσεων. Παίρνουμε τη σειρά των υφέσεων μέχρι να βρούμε την τονική μας και προσθέτουμε και άλλη μία. Οι υφέσεις που βρήκαμε είναι ο οπλισμός της κλίμακάς μας. Έτσι. Οκ. Okay. Αυτά είχα να σας πω σήμερα.